Μετά από 44 ολόκληρα χρόνια τελέστηκε το πρωί από τον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στη Δρομολαξιά η κηδεία των λειψάνων του ήρωα Δημήτρη Δημητρίου του Ξενοφόντος από το Τρίκομο, ο οποίος έπεσε μαχόμενος στις μάχες εναντίον του Ατήλα κατά την τουρκική εισβολή. Τα ίχνη του στρατιώτη του 391ου τάγματος πεζικού Δημήτρη Δημητρίου, 18 μόλις ετών το 1974, χάθηκαν στις 22 Ιουλίου στην περιοχή Ασπριμούτη στον Πενταδάκτυλο, όταν κατά την διάρκεια της σκληρής και άνησης μάχης με τα τουρκικά στρατεύματα ξέσπασε πυρκαγιά και πρώτου κινδύνου να εγκλωβιστούν στις φλόγες διατάχθηκε οπισθοχώρηση. Ο Δημήτρης θεάθηκε να απομακρύνεται ως μέλος ομάδας με επικεφαλής ανθιπολοχαγό, ενώ οι μάχες βρίσκονταν σε εξέλιξη και από τότε βρισκόταν στον κατάλογο των αγνοωμένων. Ο θάνατός του ήταν μαρτυρικός, όπως διαπιστώθηκε κατά την ταυτοποίηση των λειψάνων του με την μέθοδο του DNA, ανέφερε εκφωνώντας τον επικίδιο ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου. Τα λείψανα του Δημήτρη, τα οποία έφεραν τραύματα από σφαίρα στο κεφάλι, εντοπίστηκαν το 2014 μέσα σε καμίνι, μαζί με τα λείψανα 4 άλλων εθνοφυρών στην περιοχή Μογαζίου και Ρήμιας προς την Άσπη Μούτη. Αλλά σε αρκετή απόσταση. Το ίστατο χέρι εκ μέρους της οικογένειας είπαν στο θείο τους που πέρασε στο πάνθεο των ηρών τα ανήψια του. Σήμερα επιτέλους θα αναβαθείς. Η ψυχή σου βρίσκεται εδώ ανάμεσά μας και αγαλιάστηκε, γιατί το όνομά σου στήστηκε επιτέλους από τον κατάλογο των αγνοωμένων και πέρασε στον κατάλογο των ηρών και στο πάνθεο των αθανάτων. Μικρός, άφησε στην τελευταία σου μια αντίπνοη υπερπίστες και πατρίδας, αλλά μεγάλη σου. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και εψάλλει ο εθνικός ύμνος.